θεωρείς ότι κάποιοι από τους μαχητές ενδεχομένως το έχουν λίγο χάσει βγαίνοντας από το παιχνίδι, υπό την έννοια ότι παραεκτέθηκαν? Και την ίδια ερώτηση θα κάνω και σε σένα μετά. Κοίταξε, επειδή δεν παρακολουθώ ομολογουμένως πολύ τηλεόραση, οι κινήσεις των συμπαικτών μου όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιότητας δεν το έχω προσέξει. Έχω δει που έχουμε και έχουν βγει σε κάποια πάνελ τηλεόρασης. Τώρα ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά και είναι το θέμα τι θέλει να κερδίσει από αυτή την ιστορία. Θεωρώ οι διάσημοι, ας πούμε, το ότι έχουν γίνει περισσότερο διάσημοι και απλά εμείς πήραμε μια αναγνωρισιμότητα παραπάνω. Σε πληροφορώ όμως ότι επειδή εγώ τα βλέπω τα πράγματα αυτά και τα παρακολουθώ. Κρέμα από τα χείλη σου να δω τι θα πεις. Θα σου πω ότι σε κάποια πράγματα συμφωνώ, σε κάποια πράγματα διαφωνώ. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι που έχει κάνει κάποιο σωστό ή λάθος. Έχει να κάνει με τη δική μου φιλοσοφία απέναντι στα πράγματα. Έτσι. Που είσαι για τις δηλώσεις και τα ξέρεις σίγουρα επειδή, πολύ καλύτερα. Ναι. Έχω μιλήσει με όλους. Τους έχω πει κάποια πράγματα γιατί με έχουν ερωτήσει κιόλας. Από μόνοι μου δεν πήγαν από την άποψή μου. Κάποιοι τα έχουν ακολουθήσει, κάποιοι όχι. Αυτό που οι μαχητές πρέπει να προσέξουν κατά την άποψή μου είναι το κατά πόσο θα μπορέσουν να κρατήσουν ισορροπίες σε σχέση με αυτό που του συμβαίνει και να το εκμεταλλευτούν θετικά. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να βγει πολύ ωφελημένος από όλο αυτό. Τι θα συμβούλευες, συγγνώμη. Να μην πέσουν με τα μούτρα. Η δημοσιότητα είναι επικίνδυνο παιχνίδι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και είναι επικίνδυνο για την ψυχική υγεία του καθενός. Δεν είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να σε κάνει να θεωρώ ότι είναι θυστική. Μπορεί να χαθεί γρήγορα και είναι θυστική, νομίζω έτσι. Είναι θυστική, ειδικά όταν την επιζητάς. Ναι. Γιατί μπορεί η δημοσιότητα να σε βρει και χωρίς να το έχεις κυνηγήσει πολύ, έτσι. Ναι, και να μην σε ενδιαφέρει και να είτε φύγει, έρχεται, φεύγει. Είναι πολύ άγριο όταν τα φώτα λιγάκι στραφούν και κάπου αλλού, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα έρθει και το Survivor 2. Εγώ λοιπόν σε όλους, αυτό που δίνω σαν συμβουλή, ειδικά στους μαχητές, είναι το να μπορέσουν να το καρποθούν αυτό επαγγελματικά. Έτσι, όχι... Σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, έτσι. Κοίταξε να δεις κάτι τώρα. Ο καθένας μπήκε στο παιχνίδι για ένα λόγο. Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω αν όλοι είχαν ανάγκη ή όχι, έτσι. Ναι, το κατανοώ αυτό, αλλά το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούν. Θα το διαχειριστούν ακριβώς, διότι μπορεί και να καείς από αυτήν την ιστορία. Έτσι, δηλαδή να εκτεθείς τόσο πολύ και τόσο ανεπανόρθωτα που κάποια στιγμή αυτό να γυρίσει μπούμεραγκ και να φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορείς πλέον να εκθέσεις τον εαυτό σου άλλο. Θα έχουν πάρει τα τηλεοπτικά κανάλια ό,τι μπορούν από σένα, θα έχουν ρουφήξει όλη την ενέργεια εισαγωγικά που μπορούν να πάρουν και μετά θα σε πετάξουν σε στιγμή λεμονόκουπα. Ξέρεις κάτι. Μα και τι άλλο περιμένεις ούτως ή άλλως. Οι διάσημοι έχουν. Ναι, αυτό λέω για του μαχητές. Οι διάσημοι είναι λιγάκι πιο. Εγώ θα πάω για να βοηθήσω τη δουλειά μου. Να βοηθήσει κάποιο τη δουλειά. Δηλαδή σε κάποιον του βοηθήσει. Το μέγεθος δημοσιότητας. Δεν μπορεί να το φανταστεί ούτε ο... Κοίτα, υπάρχουν παραδείγματα τέτοια. Με δικηγόρους από άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν θα το εκμεταλλευτείς ούτως ή άλλως. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι πολύ σε πολύ λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή. Να το διαχειριστείς σωστά και να μην καείς.